γυναίκα. Είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, τα 10 χρόνια για το σκύλο. Τελείως γέρασες. Πας. Υπάρχουν βέβαια μερικές εξαιρέσεις. Ιδιοσυγκρασία σώματος, ελαφριά, κόκαλα, καλά αυτά κτλ. Καλή ζωή κτλ. Τραβά και ένα χρόνο παραπάνω. Τελείωσες. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Τι να κάνω. Καλώς. Άντε, καλό μεσημέρι. Τι είναι καλά. Ο Λεωζίνιο με τον Κυριακίδη και τον Ιτζόγλου, τριάδα. Και ο Τσιλιανίδης έξω αριστερά. Και τα μπακ τα πολύ ωραία του Ηρακλή χθες. Ο Μπουκουβάλας φανταστικός. Φανταστικός. Και ο Σαραμαντάς, αλλά ο Μπουκουβάλας ήταν τρομερός. Έλα, φίλε, ναι. Παρακαλώ. Καλώς το. Γεια σας. Καλώς το. Με τον κύριο Κόκκινο λίγο να μιλήσω. Παρακαλώ. Βεβαίως. Ζω λίγο ένα ντεζαβού. Έχεις πάει στον αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλής 0-3 με την πρώτη του Λίμπρεξ? Ναι. ΠΑΟΚ Ηρακλής, συγγνώμη, το σκορ θα ακούσει. 1-3, δεν είναι, όχι 0-3. 1-3, συγγνώμη. Ήμουνα στην 5, λες να το ξαναζήσουμε, φίλε Γρηγόρη. Ποτέ δεν τα ξέρεις αυτά, αδερφέ, αλλά άλλες εποχές τότε και ο Τάις ήταν, πίστεψέ με, από τους μεγαλύτερους ήρωνες που έχω γνωρίσει. Ήταν φίλος του ο Τάις. Από τους μεγαλύτερους ήρωνες και από τους κορυφαίους προπονητές ταυτόχρονα. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, αν γίνει το θαύμα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τρέφω όνειρα πατηλά για αυτόν τον Ηρακλή. Μου αρέσει το ότι αγωνιστικά είναι σοβαρός. Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερος αν είχε ενισχυθεί παραπάνω. Εντάξει, οι οπαδοί είναι λογικό να κάνουν όνειρα και να θέλουν τεράστια πράγματα. Θα φάει σφαγή, φίλε. Αλλά με τον ΠΑΟΚ, μετά από ντέρμπι και μετά από παιχνίδι κυπέλου, που θα είναι θεωρητικά κουρασμένος και με τις αποσίες που έχει και με τον τρόπο που ξέρει να αμήνεται ο Παδόπουλος, εγώ λέω ότι μπορώ να πάρω αποτέλεσμα στην Τούμπα. Και δεν το λέω έτσι, το πιστεύω. Σαν το σκυλί στα μπέλη θα πας στην Τούμπα. Καλά. Σε προδιάστηκε, δεν ταιριάστηκε. Και για... οι δύο. Εγώ γιατί... Γιατί ξεμπροστιάζομαι, συγγνώμη. Σαν το σκυλί στα μπέλη θα πας στην Τούμπα. Γιατί ξεμπροστιάζομαι, συγγνώμη. Θα πάθεις. Ξεμπροστιάζεσαι με την καλή έννοια, όχι. Δεν έχω, ρε φίλε, να κρύψω κάτι. Αυτό που βλέπω και το πιστεύω, το λέω. Αν έβλεπα ότι ο Ηρακλής θα χάσει, θα σου λέω ότι πάει και θα χάσει. Αν ο ΠΑΟΚ και φάει τάλιρο ή τρίμπαλο από τον Ολυμπιακό, θα σου λέγα αυτός ο άσος είναι ο κολόνα. Βάρα του. Φιλέ, με τους ΠΑΟΞίδες να διαμαρτύρονται για τη διαιτησία και το ανύπαρκτο πέναλτι του Ηρακλή, θα δεις τι θα πάθει ο Ηρακλής από τη διαιτησία. Εδώ τη Δευτέρα θα έχουμε φωνές. Θα βγαίνουν οι... Ναι. Χαίρομαι που η ομάδα φέτος είναι τέτοια. Εκπροσωπεί την πλειοψηφία των Ηρακλειδέων, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Γεια. Παρακαλώ. Με τον